Καλημέρα. Σήμερα θα δείξουμε την αναθεωρημένη έκδοση του Φλουμπαρού. Το Φλουμπαρού, όπως έχουμε πει, είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βαθμολογούμε αυτόματα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια ή διαγωνίσματα ή τεστ που έχουμε βάλει στους μαθητές μας. Είναι ένα πρόσθετο το οποίο βρίσκουμε και εγκαθιστούμε στο Google Drive. Όταν το κάνουμε αυτό, εμφανίζεται εδώ στα πρόσθετα το Φλουμπαρού. Επιλέγουμε λοιπόν και πατάμε Enable Flubaru in this sheet. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι ενημερώνεται το πρόσθετο και στη συνέχεια μας ρωτάει αν η εφαρμογή θέλουμε να παίρνει τις πληροφορίες από το Google Drive. Προφανώς και το θέλουμε γιατί εκεί βρίσκονται τα ερωτηματολόγια που θέλουμε να βαθμολογήσουμε. Το επόμενο βήμα είναι ότι μας βγάζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν θέλουμε ζητάμε οδηγίες, αν όχι συνεχίζουμε κανονικά. Με το που γίνεται αυτό, την επόμενη φορά που πατάμε τα πρόσθετα, στο πρώτο στο Φλουμπαρού αντιστοιχούν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να βαθμολογήσουμε το συγκεκριμένο λογιστικό φύλλο. Το λογιστικό φύλλο που βλέπουμε εδώ έχει προκύψει από μία φόρμα Google. Δηλαδή, το ερωτηματολόγιο το έχουμε δώσει στους μαθητές, είναι σε μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου τεστ σε μορφή φόρμας Google. Οι μαθητές απαντούν και αυτόματα δημιουργείται αυτό το λογιστικό φύλλο τύπου Excel που παρατηρούμε εδώ πέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Εμείς επιλέγουμε την πρώτη επιλογή που είναι να βαθμολογήσουμε. Μας ζητάει κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες, όπως η πρώτη λεπτομέρεια είναι το πώς θα ξέρει το πρόγραμμα ποιες από αυτές τις ερωτήσεις είναι αυτές που βαθμολογεί και ποιες ερωτήσεις είναι αυτές που χαρακτηρίζουν τον μαθητή. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν, που είναι το όνομα του μαθητή, πρέπει να του πούμε εμείς ότι χαρακτηρίζει το μαθητή. Τη δεύτερη ερώτηση που είναι το email, την ξέρει αυτόματα, γιατί το email το μεταφράζει από τα αγγλικά, που το έχουμε βάλει και εμείς έτσι, ξέρει αυτόματα λοιπόν ότι αυτό χαρακτηρίζει το μαθητή. Ένα άλλο πράγμα που μας ρωτάει είναι αν κάθε ερώτηση παίρνει τον ίδιο βαθμό με την άλλη. Από την φύση του, οι ερωτήσεις βαθμολογούνται όλες με μία μονάδα. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορετικές εξειδικευμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ερώτηση νούμερο 6, εγώ την έχω ορίσει να βαθμολογείται με το χέρι. Γιατί είναι μια ερώτηση ανοιχτού τύπου που οι μαθητές μπορούν να δηλώσουν διάφορα πράγματα. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να μπορέσω να δω και να βαθμολογήσω με το χέρι αν αυτά που έχουν δηλώσει οι μαθητές εμπίπτουν στα σωστά ή όχι. Του λέω λοιπόν ότι η ερώτηση νούμερο 6 να βαθμολογηθεί με το χέρι. Επίσης μπορούμε να δώσουμε σε μία άλλη ερώτηση, όπως παραδείγματος χάρη στην 6 πάλι εδώ, να πάρει δύο μονάδες αντί για μία. Μπορούμε λοιπόν με το Φλουμπαρού να ρυθμίσουμε το βάρος της κάθε ερώτησης, να μην είναι η κάθε ερώτηση ίδιας βαρύτητας με την άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια αυτό το έβαλα μόνο για λόγους εποπτικούς. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε δηλώνοντας που ο δάσκαλος έχει υποβάλει τις απαντήσεις του. Γιατί οι απαντήσεις των μαθητών πρέπει να συγκριθούν με κάτι, προφανώς με τις σωστές απαντήσεις που εδώ θεωρούμε ότι είναι οι απαντήσεις του δάσκαλου. Συνεχίζοντας λοιπόν, το Φλουμπαρού κάνει τη βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι δημιουργεί ένα δεύτερο φύλλο, στο ίδιο φύλλο εργασίας, μια δεύτερη σελίδα, η οποία ονομάζεται Grades και είναι σελίδα που περιέχει τους βαθμούς. Έχει δημιουργήσει κάποιες στήλες. Κάθε στήλη είναι και μία ερώτηση. Παρατηρούμε κατευθείαν τα εξής. Κάποιες στήλες είναι χρωματισμένες με πορτοκαλί χρώμα, είναι επισημασμένες. Αυτές οι στήλες είναι αυτές που το Φλουμπαρού αυτόματα θεωρεί ότι οι ερωτήσεις τους είναι λίγο πολύ προβληματικές. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτές οι ερωτήσεις είναι που έχουν μια βαθμολογία λιγότερη, μικρότερη από αυτή που έχουμε ορίσει εμείς. Είναι οι ερωτήσεις δηλαδή οι οποίες θεωρούνται δύσκολες και τις επισημαίνει το πρόγραμμα αυτόματα. Επίσης μπορούμε να δούμε τη βαθμολογία που έχει πάρει κάθε σειρά, δηλαδή κάθε σπουδαστής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να απαντήσει 10 θα ήταν το άριστα για κάθε σπουδαστή. Εδώ πέρα ο πρώτος ας πούμε έχει απαντήσει 3 σωστές, ο δεύτερος 5, ο τρίτος 4 κτλ. Και πάνω αριστερά βρίσκονται και κάποια στατιστικά στοιχεία τα οποία λένε ότι το μέσο σκορ των μαθητών είναι 5,28, ότι έχουν απαντήσει 36 μαθητές. Το επόμενο στάδιο είναι να βαθμολογήσουμε με το χέρι τις ερωτήσεις που το έχουμε πει. Βλέπετε εδώ στη στήλη 5 δεν έχουν καθοριστεί βαθμοί. Εγώ επειδή από πριν είχα δει τις απαντήσεις των μαθητών, ξέρω ότι οι μαθητές όλοι είχαν απαντήσει σωστά αυτή την ερώτηση. Οπότε θα μπορούσα να βαθμολογήσω με ένα όσο πιάνει αυτή η ερώτηση, την κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά με το χέρι. Δίνεται όμως η δυνατότητα να επιλέξουμε τη βαθμολόγηση με το χέρι από το μενού αυτό,
Οπότε μας ανοίγει μία ειδική φόρμα στην οποία βλέπουμε το όνομα του κάθε μαθητή, το τι απάντησε σε κάθε ερώτηση και να βαθμολογήσουμε ξεχωριστά έναν έναν. Μία άλλη επιλογή που μας δίνεται είναι να δώσουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες πάνω σε κάθε ερώτηση, ώστε αυτές να αποσταλούν στους μαθητές. Παραδείγματος χάρη, στην ερώτηση που βρίσκεται στη στήλη νούμερο 1, εγώ έχω γράψει ότι αυτή η ερώτηση ήταν δύσκολη γιατί έπρεπε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σωστά κτλ. Κτλ. Πρόκειται για μια ερώτηση η οποία ήταν πολλαπλών απαντήσεων και όχι πολλαπλής επιλογής, όπου το φλουμπαρού για να την απαντήσει αυτή και να τη θεωρήσει σωστή θα πρέπει να έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα σωστά και όχι μόνο κάποια από αυτά. Είναι λοιπόν μια ερώτηση δύσκολη και γι' αυτό το λόγο την επισημαίνω στον τίτλο. Το επόμενο στάδιο είναι να δώσουμε ανατροφοδότηση σε κάθε μαθητή ξεχωριστά. Μας δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε απάντηση σε ένα συγκεκριμένο μαθητή, όπως παραδείγματος χάρη εδώ στη μαθήτρια νούμερο 9, που της λέω: Ζωή, έχεις κάνει κάποια λάθη, αλλά έχεις κάνει και πρόοδο κτλ. Κτλ. Μια άλλη λειτουργία του προγράμματος είναι να μπορέσουμε να δούμε επιπλέον ένα ιστόγραμμα των βαθμολογιών που έδωσε στους μαθητές, ώστε να καταλάβουμε αν όλο μας το διαγώνισμα είναι περίπου σωστό ή αν αντιμετωπίζει προβλήματα, που αυτό σχετίζεται με την κανονική κατανομή της βαθμολογίας. Εδώ βλέπουμε ότι η κατανομή της βαθμολογίας είναι περίπου κανονική, άρα το διαγώνισμά μας δεν είχε προβλήματα, αλλά βέβαια το διαγώνισμά μας ήταν σχετικά εύκολο, γι' αυτό και βλέπουμε ότι όλοι οι βαθμοί είναι μετατοπισμένοι προς το ανώτατο όριο. Τέλος, έρχεται η στιγμή να στείλουμε τους βαθμούς στους μαθητές μας, οπότε επιλέγοντας το Share Grades, αποστέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμείς ενημερωνόμαστε για την αποστολή αυτή. Παράλληλα, στη στήλη που λέει Emailed Grade, βλέπουμε τσεκαρισμένους όλους τους μαθητές τους οποίους η αποστολή έχει ολοκληρωθεί. Αν πάμε στο Gmail μας, μπορούμε να δούμε πραγματικά σε κάθε ένα μαθητή πώς έχει αποσταλεί ένα συγκεκριμένο mail, το οποίο περίπου έχει αυτή τη μορφή, που οι ερωτήσεις οι οποίες έχουν απαντηθεί σωστά εμφανίζονται με πράσινο χρώμα, οι ερωτήσεις οι οποίες έχουν απαντηθεί λάθος εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, αλλά επιπλέον αναφέρεται ποια ήταν η σωστή απάντηση, και οι ερωτήσεις οι οποίες έχουν βαθμολογηθεί με το χέρι εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα. Επίσης, να μην παραλείψουμε να πούμε ότι έρχεται και μια συγκεντρωτική απάντηση στον καθηγητή, που λέει ακριβώς πόσους μαθητές έχεις βαθμολογήσει, ποιος ήταν ο μέσος όρος, και δίνει και ένα αντίγραφο του φύλου αξιολόγησης. Παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 6,28 στα 10. Αν θυμάστε, στην αρχή ήταν 5,28, αλλά αυτό ήταν γιατί δεν είχε προσθεθεί η μία ερώτηση που ήταν να βαθμολογηθεί με το χέρι, η οποία βαθμολογήθηκε σε όλους τους μαθητές σωστά, οπότε και ο μέσος όρος πήγε 6,28. Σας ευχαριστώ πολύ.